Κάθε γειτονιά των βορείων προαστίων που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει και μία ωραία ψαροταβέρνα. Και τα Μελίσια έχουν τα ψαράκια. Πάνω στην πλατεία Ελευθερίας βρίσκεται αυτό το ωραίο μαγαζί με την αιγιοπελαγίτικη άβρα και τις γαλανόλευκες πινέλιες. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, μαγειρεμένα με μεγάλη μαεστρία και στα κάρβουνα και στο τηγάνι, θα κάνουν τα ψαράκια ένα αγαπημένο σας στέκι. Πόσο χρόνο είσαι? 27. 27, είσαι μικρή, ε. Έχεις σπουδάσει μαγειρική? Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Και τα δύο. Μάλιστα. Τι σ' αρέσει περισσότερο? Μαγειρική. Μαγειρική. Και στα ψάρια πώς κατέληξες? Μ' άρεσε όλη η διαδικασία του. Το κρέας είναι πιο εύκολο, ενώ το ψάρι είναι πιο περίπλοκο και στη μαγειρική του και στο ψήσιμό του και στη συντήρησή του. Το ψάρι πρέπει να ξέρεις για να το δουλέψεις και να μην το χάσεις. Και να το αναγνωρίσεις, να δεις ότι είναι φρέσκο, ότι είναι καλό. Φοβερά δύσκολο. Πρέπει να είσαι πολύ ταγμένη πάντως στο επάγγελμα για να κάνεις αυτό το πράγμα τόσο μικρή. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι της ηλικίας θέλουν να βγουν, να διασκεδάσουν, να ταξιδέψουν κτλ. Εσύ το να έχεις ένα μαγαζί, παρά τη βοήθεια των γονιών σου, πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά τίποτα κατόρθωτο. Άμα έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, θεωρώ, μπορείς να τα καταφέρεις. Μαγειρεύω από τα 9 μου. Άντε. Είμαι στις κουζίνες από πολύ μικρή. Οπότε αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό το μαγαζί δηλαδή είναι το όνειρό μου. Οπότε θέλω να πάει καλά. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ όλοι και το προσπαθούμε πολύ. Για πες μου τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι σαλάχι λεμονάτο. Σαλάχι λεμονάτο, πολύ ωραίο ψάρι ρε φίλε, αλλά πολύ δύσκολο. Είναι, ναι. Πολύ δύσκολο. Γιατί σαλάχι? Το σαλάχι, όπως προείπατε, είναι πολύ δύσκολο ψάρι. Δεν ξέρουν να το μαγειρεύουν όλοι και επίσης το βρίσκεις και πολύ δύσκολα. Όπου πάρα πολύ νόστιμο. Έχει άνηθο μέσα. Έχει άνηθο, ναι. Το λεμόνι και το άνηθο πάει πάρα πολύ. Και βέβαια καταπληκτικό πια. Το σαλάχι είναι φοβερό ψάρι. Ο κόσμος δυσκολεύεται. Εδώ. Εδώ έχουμε στήρα. Σας την έχουμε ανοίξει εμείς γιατί το μαγαζί και αρέσει πολύ και στους πελάτες μας. Ανοίγει τα ψάρια μέσα ο μάγειρας και τα ψήνουμε ανοιχτά. Βγαίνουν πολύ ζουμερά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Παρόλο που δεν εμπιστεύεται ο κόσμος, αν έχεις καλό ψήστη, στήρα, σφυρίδα, τα ψάρια που είναι πολύ ψωμωμένα, όταν ψήνονται ανοιχτά, βγαίνουν πολύ ζουμερά. Πάρα πολύ. Το λατρεύω και αγαπώ πολύ τα μαγαζιά που το κάνουν αυτό γιατί πρέπει να είσαι γνώστης. Αλλά θεωρώ όταν ψηθεί το ψάρι ανοιχτό είναι πολύ πιο νόστιμο. Και εδώ. Εδώ έχουμε γαρίδες θυμάρι. Είναι γαρίδες ψητές, τις οποίες μαρινάρουμε με θυμάρι, μέλι, λεμονάκι και σκόρδο. Είναι ένα από τα πολύ ωραία πιάτα μας και αρέσει πολύ στον κόσμο. Ποιο είναι το αγαπημένο ψάρι? Το δικό μου, ναι. Η συναγρίδα. Συναγρίδα και εμένα. Συναγρίδα. Είναι βασίλισσα η συναγρίδα. Συναγρίδα. Από τα πιο ωραία ψάρια μας.